Εκατομμύρια ευρώ κέρδιζε κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της αγόραζαν τρακαρισμένα οχήματα από την Ευρώπη, στα οποία έβαζαν ανταλλακτικά από αυτοκίνητα που έκλεβαν στη χώρα μας. Οι εικόνες από τα κλεμμένα είναι εντυπωσιακές. Το ρεπορτάζ ο Παναγιώτης Μπούσιος. Η εικόνα με τα χιλιάδες ανταλλακτικά μαρτυρά από μόνη της πόσο καλά πήγαιναν οι δουλειές του κυκλώματος. 232 κλοπές οχημάτων κατηγορούνται ότι έκαναν τα 11 μέλη που συνελήφθησαν από την αστυνομία. Περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι κέρδισαν από την καλωστημένη απάτη. Στην Ελλάδα, ο αρχηγός έδινε εντολή να κλαπούν αυτοκίνητα που είχαν μεγάλη ζήτηση και στις γειτονιές έβγαιναν οι ειδικοί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όποιο αυτοκίνητο αντιστεκόταν, το σήκωνε ο γερανός τους. Η αχανής Δυτική Αττική ήταν το καλύτερο σημείο για να τα αφήσουν και να είναι σίγουροι ότι τα αυτοκίνητα δεν είχαν συσκευή εντοπισμού. Τα μετέφεραν σε μέρη για να τα διαλύσουν μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Μια άλλη ομάδα σάρωνε τις δημοπρασίες τρακαρισμένων αυτοκινήτων σε Ελλάδα και Κεντρική Ευρώπη και αγόραζε σε χαμηλές τιμές. Τα φόρτωναν και τα έφεραν στη χώρα μας. Στη συνέχεια γινόταν σύσκεψη για να αποφασίσουν ποια αυτοκίνητα θα επισκευαστούν ή ποια θα γίνουν κομμάτια για να πουληθούν σαν ανταλλακτικά. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, η Σπύρα είχε το δικό της κώδικα επικοινωνίας. 13 αποκαλούσαν συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτου. Διαγραφή, την εικονική κλοπή. Πιάτα τις κλεμμένες πινακίδες και καμάκωμα την κλοπή αυτοκινήτου. Συνεργή για να υπάρχει κάποια νομιμοφάνεια ήταν επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών που πουλούσαν σε τιμές χονδρικής, ενώ το ξέπλυμα γινόταν με έκπτωση εικονικών τιμολογίων πολύ χαμηλής αξίας. Σε έρευνες που έγιναν βρέθηκαν 18 κλεμμένα αυτοκίνητα, 11 πλαστογραφημένα, 100 κινητήρες, 670 εγκέφαλοι οχημάτων και 25.000 ευρώ.